Μπορεί στο νομοσχέδιο να υπάρχουν άρθρα διαφορετικού περιεχομένου να αναφέρονται σε διάφορα ζητήματα, όμως έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Ποιος είναι αυτός? Η υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής και στον χώρο της υγείας, του φαρμάκου, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, στη συνέχεια των πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων που αντιμετωπίζουν την υγεία κατ' επέκταση το φάρμακο ως εμπόρευμα και τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας ως κόστος, το οποίο συνεχώς μειώνεται, προκειμένου να μην επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός του αστικού κράτους, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εμπορευματοποίηση των δημόσιων δομών και την επιχειρηματική λειτουργία, αναγκάζοντας τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα να βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για υπηρεσίες που θα έπρεπε να τους παρέχονται δωρεάν. Έτσι λοιπόν, σε ό,τι αφορά την κύρωση της επιμέρους σύμβασης με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εδώ, όπως είπαμε και στις επιτροπές, δεν έχουμε την διάθεση χρηματοδότησης για την ανάπτυξη ενδεχομένως κάποιων δημόσιων δομών, την ενίσχυσή τους, τη στελέχωσή τους κτλ. Γεγονός που εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι αποκλειστικά ευθύνη του κράτους η δημιουργία, στελέχωση με μόνιμο προσωπικό, τον επαρκή ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και άλλα των δημόσιων μονάδων υγείας, ώστε να παρέχονται στο λαό καθολικά και δωρεάν και συγχρόνως οι όποιες τυχόν δωρεές να αξιοποιούνται επικουρικά. Αλλά εδώ έχουμε την ευθεία παρέμβαση με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης στον έλεγχο του περιεχομένου και των κριτηρίων της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, γεγονός που δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Και στην πράξη έχουμε την ανάθεση σε ένα ιδιωτικό φορέα, όπως είπε και η Υπουργός χθες στην Επιτροπή, ένα ΣΔΙΤ εκτός δημόσιου συστήματος υγείας, που έρχεται τι να κάνει, να αναμορφώσει τον προσανατολισμό, το περιεχόμενο και τις προτεραιότητες σχετικά με την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, όπως και την αντίστοιχη εκπαίδευση του προσωπικού των δημόσιων μονάδων υγείας. Και εδώ, κατά τη γνώμη μας, μπαίνει ένα επίσης βασικό ζήτημα που το καταθέσαμε και στην συζήτηση στις επιτροπές. Το υφιστάμενο επιστημονικό δυναμικό των πανεπιστημίων και των δημόσιων νοσοκομείων δεν είναι επαρκές προκειμένου να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να επικαιροποιεί το περιεχόμενο των παρεμβάσεων στον τομέα αυτό της ψυχικής υγείας? Δεν έχει την ικανότητα, για παράδειγμα, να ασχοληθεί με την εκπαίδευση των υγειονομικών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ψυχικής υγείας και όχι μόνο? Επίσης, το ζήτημα που βάλαμε και βάζουμε είναι το ότι σε αυτή τη συμφωνία δεν υπάρχει καμία αναφορά σε ζητήματα ανάπτυξης και στελέχωσης των δημόσιων μονάδων ψυχικής υγείας, αφού είναι γνωστή η τραγική κατάσταση που επικρατεί εξαιτίας των πολιτικών που προωθούνται από όλες τις κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα τη συνεχή επιδείνωση των όρων και των προϋποθέσεων και στον τομέα της ψυχικής υγείας, της πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης του λαού μας. Γιατί με τις πολιτικές που ασκήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις στα πλαίσια της λεγόμενης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, με το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο, οδηγηθήκαμε σε μια πανσπερμία δομών ψυχικής υγείας, δημόσιες, ιδιωτικές, ΜΚΟ και πάει λέγοντας, με αποτέλεσμα τον κατακαιρματισμό, την αποσπασματικότητα και την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συγχρόνως με την υλοποίηση της πολιτικής της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και της έλλειψης δημόσιων μονάδων ψυχικής υγείας, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ριζικά υπαρκτά ζητήματα, όπως ο έλεγχος, η επιδημιολογική καταγραφή, η εξαγωγή συμπερασμάτων, η συνέχεια στην ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία. Γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να διασφαλιστούν από τη στιγμή που οι δομές της ψυχικής υγείας δεν αποτελούν στοιχεία ενός ενιαίου κρατικού συστήματος υγείας πρόνοιας, πανελλαδικά αναπτυγμένο σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα αυτό του επίπεδου υγείας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Γιατί, για παράδειγμα, η πρόληψη και η προαγωγή της ψυχικής υγείας που θα αναπτυχθεί, αν δεν διαθέτει το κράτος κεντρικό σχεδιασμό θεμελιωμένο στην επιστημονική και επιδημιολογική καταγραφή, την οργάνωση αντίστοιχων υπηρεσιών, την ανάπτυξή τους, αντίστοιχα της ψυχικής υγείας, σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας, πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο, με την αναγκαία χρηματοδότηση και στελέχωση, γιατί ουσιαστικά και υψηλού επίπεδου παροχή υγειονομικών υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στα πλαίσια ενός συστήματος υγείας αποκλειστικά κρατικού, δωρεάν και ενιαίου, στο οποίο δεν έχει θέση η επιχειρηματική δραστηριότητα. Και ακριβώς σε ένα τέτοιο σύστημα υγείας, οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και για υπηρεσίες ψυχικής υγείας, σύγχρονες και υψηλού επίπεδου, μπορούν να ικανοποιηθούν με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου δημόσιων δωρεάν υπηρεσιών
που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες όχι μόνο των ασθενών, αλλά και των οικογενειών τους, κατ' επέκταση όλου του λαού. Και σε αυτή την κατεύθυνση το ΚΚΕ προτείνει, καταθέτει τις προτάσεις του για τα ζητήματα της ψυχικής υγείας, με βασική προτεραιότητα, δίνοντας βασική προτεραιότητα στην πρόληψη σε όλα τα επίπεδα, πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή, σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, από το σχολείο, το πανεπιστήμιο, τους εργασιακούς χώρους, την οικογένεια, το στρατό κλπ. Με κεντρικό ρόλο στην πρόταση του κόμματός μας, κεντρικό ρόλο στην πρόταση του κόμματός μας διαδραματίζει ποιο? Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Τμήμα του ενιαίου λειτουργικά κέντρου υγείας, το οποίο θα επιτελεί τη φροντίδα της κοινότητας και το οποίο θα διασυνδέεται με τους χώρους ευθύνης του και σε κάθε επίπεδο. Σχολεία, ξενώνες, προστατευόμενα διαμερίσματα, οικοτροφία, τη δημόσια ψυχιατρική κλινική ή το νοσοκομείο. Και με ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην παιδική και εφηβική ηλικία με ανάπτυξη ειδικής υπηρεσίας τομέα του ενιαίου κέντρου υγείας, από το οποίο θα εκπορεύονται τα προγράμματα πρόληψης και θα εκπονεί προγράμματα αγωγής υγείας με ομάδα επιστημόνων που εργάζονται στους χώρους όπως σχολεία, σχολές, πανεπιστήμια, στρατιωτικές μονάδες και παρακολουθεί την ψυχοδιανοτική ανάπτυξη των παιδιών, των εφήβων και των νέων, παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, εντοπίζει και παρεμβαίνει έγκαιρα. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας θα συνεργάζεται και συνδέεται με το Κέντρο Γυναίκας και Παιδιού, όπου η ειδική επιστημονική ομάδα έχει την ευθύνη των οικογενειών με γονείς ασθενείς ή και παιδί με ψυχικά προβλήματα. Αντίστοιχα και ανάλογα με τις κατηγορίες, με το βαθμό νόσησης και τη σοβαρότητα της νόσου, απαιτείται να υπάρχει μόνιμη ιατρική νοσηλευτική φροντίδα με την λειτουργία ειδικά ψυχιατρικών νοσοκομείων, όπου θα διαθέτουν εξειδικευμένα τμήματα, ανάλογα βέβαια με τη φύση της νόσου, οξέα περιστατικά, ψυχογυριατρικά κτλ. Και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στο ζήτημα της αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης με ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης και εργασίας μέσα από ένα δημόσιο δίκτυο προστατευόμενων παραγωγικών εργαστηρίων με εγγυημένα πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων σε αυτά, ψυχικών πασχόντων και μη. Και αντίστοιχα, όλες οι δομές εξωνοσοκομιακής φροντίδας και περίθαλψης, από τους ξενώνες, τα οικοτροφεία, τα προστατευόμενα διαμερίσματα κλπ., εντάσσονται στο ενιαίο κρατικό δωρεάν σύστημα υγείας. Και συγχρόνως υπάρχει μέρημνα για τη συνεχή μετεκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και ειδικότερα, αν θέλετε, στον τομέα της ψυχικής υγείας, μέσα από το ενιαίο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα υγείας με στόχο τη συστηματική επιστημονική ενημέρωση. Εδώ, για παράδειγμα, ακόμα και σε αυτή την πρόταση που φέρνεται με τη σύμβαση με το Νιάρχος, που γίνεται με τη δημιουργία των 6 κέντρων αναφοράς, δείτε, γίνεται εκεί που υπάρχουν παιδοψυχιατρικές κλινικές. Στη Λάρισα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ολόκληρη περιφέρεια δεν έχει παιδοψυχιατρική κλινική και παιδοψυχιάτρους. Έχει έναν σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Τώρα, αναφορικά με την πρόβλεψη του νομοσχεδίου για τη χρηματοδότηση των οδοντιατρικών εργασιών σε παιδιά 6 έως 12 ετών και τη δημιουργία μηχανισμού του προγράμματος, εδώ τι γίνεται? Αποτυπώνεται η πολιτική των αλλαγιστότατων παροχών στον τομέα της οδοντιατρικής περίθαλψης και των πληρωμών σχεδόν εξ ολοκλήρου για τις αναγκαίες δαπάνες. Πρόκειται για ένα πακέτο που θα καλύπτει στοιχειώδεις οδοντιατρικές πράξεις και με το οποίο η κυβέρνηση πετάει από πάνω της κάθε ευθύνη για δημόσια και δωρεάν οδοντιατρική πρόνοια με μέρημνα του κράτους, αφού στην πράξη αυτή απλά δεν υπάρχει. Ταυτόχρονα στέλνει συγκροτημένα πελατεία στους ιδιώτες, αφού εάν διαπιστωθεί κάποια πάθηση στα παιδιά, οι γονείς τους θα αναγκαστούν να πληρώσουν ξανά από την τσέπη τους, αφού οι ΕΟΠΗ δεν καλύπτουν την οδοντιατρική περίθαλψη, ενώ οι δημόσιες μονάδες υγείας, κέντρα υγείας, νοσοκομεία, έχουν τεράστιες ελλείψεις σε οδοντιάτρους. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η οδοντιατρική περίθαλψη του λαού να καλύπτεται κατά 90% από ιδιώτες και οι εργαζόμενοι είτε να πληρώνουν αδρά,
είτε να περικόπτουν την αναγκαία οδυνατρική τους φροντίδα. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και απέναντι σε αυτή την εξοργιστική κατάσταση που αναπαράγεται και χειροτερεύει από την πολιτική όλων των κυβερνήσεων έως τώρα, τροφοδοτεί την ιδιωτική επιχειρηματική δράση και στην ιδιωτική περίθαλψη. Και μάλιστα διαφημίζει αυτές τις μίνιμουμ ελάχιστες και στοχευμένες παροχές που κοστίζουν λιγότερο στο κράτος ή και καθόλου, ενώ συγχρόνως στρώνει το έδαφος και για τις επόμενες κυβερνήσεις. Και μάλιστα μόνο ως πρόκληση μπορεί να εκλειφθεί το λεγόμενο dental pass ανάμεσα στα τόσα pass, και συγχρόνως φθηνός αντιπερισπασμός απέναντι στην τραγωδία με την οποία έρχονται αντιμέτωποι γονείς και παιδιά, ειδικά την περίοδο αυτή με την έξαρση των ιώσεων. Τώρα, αναφορικά με τη ρύθμιση του άρθρου 14 σχετικά με τον ΙΦΕΤ, εδώ προτείνεται η μετατροπή και τυπικά του ΙΦΕΤ σε μια ανώνυμη εταιρεία που ασκεί εμπορική βιομηχανική δραστηριότητα στο πλαίσιο της αγοράς, των αγορών. Και μάλιστα αυτό αιτιολογήθηκε από τον κύριο Υπουργό στην Επιτροπή, ότι πέρα από ζητήματα που είχαν προκύψει εκεί, που κατά αυτόν μέσω αυτού του της ρύθμισης θα δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, το κυριότερο βέβαια αφορά τη μείωση των παράλληλων εξαγωγών. Όμως, κατά τη γνώμη μας, το πρόβλημα δεν αφορά την έλλειψη μέτρων ή τον σχεδιασμό, την πρόβλεψη, την ικανότητα της κυβέρνησης, των εκάστοτε, αν θέλετε, κυβερνήσεων, όπως κατηγορούν εξάλλου την κυβέρνηση και ακούστηκε και στις επιτροπές, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα άλλα κόμματα, προσπαθώντας τι να κάνουν συνειδητά, να αποπροσανατολίσουν από την προφανή και βασική αιτία του προβλήματος γύρω από το φάρμακο και τις παράλληλες εξαγωγές και τις ελλείψεις. Γιατί τα προβλήματα των ελλείψεων σε φάρμακα που παρουσιάζονται είτε τώρα, το τελευταίο διάστημα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, όπως και το δυσβάστακτο κόστος για την αγορά τους από το λαό και τους ασθενείς, είναι αποτέλεσμα ακριβώς το ότι αυτά αποτελούν εμπορεύματα και μέσω κερδοφορίας, πλουτισμού και ταυτόχρονα αντικείμενο οξείας αντιπαράθεσης μεταξύ των πολυεθνικών και των ιμπεριαλιστικών ενώσεων στα πλαίσια διεκδίκησης μεγαλύτερου μέρους της αγοράς. Έτσι, ο επίσημος και νόμιμος θεσμός των παράλληλων εξαγωγών αποτελεί έναν επιπλέον μηχανισμό κερδοφορίας, αξιοποιώντας βέβαια τη διαφορετική τιμή των φαρμάκων ανάμεσα στα κράτη, με επίπτωση όμως στον λαό μας, στους λαούς από τις ελλείψεις που δημιουργούνται. Και όσο τα φάρμακα και τα εμβόλια θα αποτελούν χρυσοφόρο εμπόρευμα της καπιταλιστικής βιομηχανίας, η έρευνα, η παραγωγή τους, η διακίνησή τους, μόνιμα κερδισμένοι θα είναι οι φαρμακοβιομήχανοι και μόνιμα χαμένοι θα είναι οι λαοί και οι ανάγκες τους, είτε ψάχνοντας φάρμακα που δεν βρίσκουν, είτε για αυτά που υπάρχουν να χρειάζεται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και ακριβώς τα μέτρα όλων των κυβερνήσεων που έχουν κορώνα στο κεφάλι τους την ανάπτυξη με ατμομηχανή τους επιχειρηματικούς ομίλους, αντίστοιχα του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας, ήταν συνέχεια των μέτρων των προηγούμενων κυβερνήσεων και πάντα σε βάρος όμως των λαϊκών αναγκών. Έτσι, οι όποιες ελάχιστες και επιμέρους διαφοροποιήσεις μεταξύ των άλλων κομμάτων έχουν να κάνουν με την πιο αποτελεσματική εφαρμογή της ίδιας όμως αντιλαϊκής πολιτικής, αλλά και την κατά περίπτωση ιδιαίτερη σύνδεσή τους με τμήματα του κεφαλαίου στη φαρμακοβιομηχανία, όπως αυτά των πολυεθνικών και αυτών που εδρεύουν στην Ελλάδα. Και αποτέλεσμα, το φάρμακο να έχει γίνει φαρμάκι για το λαό και βάλσαμο για τους φαρμακοβιομήχανους και τους φαρμακέμπορους. Να λοιπόν γιατί το ΚΚΕ τονίζει την ανάγκη οι εργαζόμενοι να αντιστοιχίσουν τις διεκδικήσεις τους με τις σύγχρονες ανάγκες τους. Να δυναμώσει η λαϊκή συσπήρωση και πάλι, που θα διαμορφώνει τους κοινωνικούς και πολιτικούς όρους για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης της παραγωγής και της οικονομίας, με εργατική λαϊκή εξουσία που θα έχει στο επίκεντρο την ικανοποίηση των διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών στη φαρμακευτική περίθαλψη, με την όσο είναι δυνατόν αυτοτέλεια στην παραγωγή όλων όσα απαιτούνται σε φάρμακα και εμβόλια. Και γι' αυτό απαιτείται ανάπτυξη κρατικού φορέα έρευνας, παραγωγής, εισαγωγής και δωρεάν διάθεσης φαρμάκων και εμβολίων από τις κρατικές μονάδες υγείας, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, το δίκτυο των κρατικών φαρμακείων και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στον χώρο του φαρμάκου. Αυτή είναι η ρεαλιστική διέξοδος
για τη φαρμακευτική περίθαλψη του λαού, γιατί ακριβώς υπηρετεί τις ανάγκες του. Και αυτό που μπορεί να δώσει δύναμη στο λαό, στη διαμόρφωση των εξελίξεων, με κριτήριο τις ανάγκες του, είναι η ενίσχυση του ΚΚΕ παντού, από τις εκλογές στο λαϊκό και μέχρι το λαϊκό κίνημα. Και σε αυτή την κατεύθυνση, το ΚΚΕ παλεύει για πλήρη και διαπαντός κατάργηση όλων των παράλληλων εξαγωγών. Καμία αύξηση των τιμών των φαρμάκων. Εξασφάλιση από το κράτος της δωρεάν πλήρους, σύγχρονης και απρόσκοπτης φαρμακευτικής περίθαλψης σε όλους. Κατάργηση του 1 ευρώ ανασυνταγή. Κατάργηση του ΦΠΑ στα φάρμακα. Κατάργηση της ασφαλιστικής τιμής. Όλα τα φάρμακα να αποζημιώνονται στη βάση της λιανικής τιμής. Κατάργηση κάθε πληρωμής και συμμετοχής όλων των ασθενών στη φαρμακευτική δαπάνη. Επίσης, κατάργηση των μη συνταγογραφούμενων και των γεδιφά, αυτά που πουλούνται ελεύθερα και εκτός φαρμακείων, και όλα τα φάρμακα να συνταγογραφούνται δωρεάν και να αποζημιώνονται 100% με κρατική χρηματοδότηση και όμως φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου. Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν κάποια άρθρα στα οποία εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μου. Βέβαια, φυσικά υπάρχουν και κάποια άρθρα στο νομοσχέδιο που τοποθετούμαστε θετικά. Θα τα πούμε και στην πορεία και αν χρειαστεί και στη δευτερολογία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.